Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος 5 από τα θρησκευτικά της Β' Γυμνασίου είχαμε αναφέρει ότι θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση ενός νέου φαινομένου για την εποχή τουλάχιστον των πρώτων χριστιανικών αιώνων που αποτελεί τον μοναχισμό. Να δούμε δηλαδή κάποια ιστορικά στοιχεία για το πώς αναπτύχθηκε αυτό το φαινόμενο εντός της Εκκλησίας και πώς διαμορφώθηκε στην πορεία, ποιες τάσεις διαμορφώθηκαν, ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι και να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για το τι επικρατεί σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι ο μοναχισμός αποτελεί το θρησκευτικό κίνημα κυρίως λαϊκών που αναζητούν μια πνευματική τελειότητα μέσω της αναχώρησης από τις πόλεις και την καταφυγή συνήθως σε πιο ερημικά σημεία, είτε σε ερήμους, είτε σε σπηλιές έχει παραταληθεί, είτε ορισμένοι πήγαιναν σε δάση που ήταν απομονωμένα, γενικότερα μακριά από τον αστικό ιστό από τις πόλεις. Η αρχή εντοπίζεται κυρίως από την εποχή των διωγμών εναντίον των χριστιανών, όπου ορισμένοι εξαιτίας της ανάγκης να βρεθούν κάπου σε πιο ασφαλές περιβάλλον μετακινούνται σε απομονωμένες περιοχές όπου μπορούν κιόλας να ζήσουν και να ασκηθούν. Ο μοναχισμός λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις τον 4ο αιώνα, παρουσιάζεται επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις όπως θα δούμε ορισμένες θεωρίες για την ανάπτυξη του μοναχισμού σαν ένα κίνημα αντίστασης σε βάρος της εκοσμίκευσης όπως άρχιζε να παρουσιάζεται ο χριστιανισμός, στο χριστιανισμό διότι έγινε κυρίαρχη όπως είδαμε θρησκεία, οπότε ορισμένες τάσεις τέτοιες δεν αναγνωρίστηκαν από ορισμένους ανθρώπους με αποτέλεσμα να καταφύγουν στην έρημο ή σε άλλα απομονωμένα μέρη όπως είπαμε. Και βλέπουμε δύο τάσεις στον μοναχισμό. Ο ένας είναι ο αναχωρητικός και ο άλλος είναι ο κοινοβιακός. Για να δούμε λοιπόν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες για την γέννηση του μοναχισμού. Η πρώτη θεωρία είπαμε αφορά τους διωγμούς και την ανάγκη ορισμένων ανθρώπων να είναι πιο ασφαλείς και αυτό παρατηρείται από τα μέσα του 3ου αιώνα. Βέβαια, να πούμε για αυτή τη θεωρία ότι ενδεχομένως να μην στέκει διότι θα μπορούσε να πει κάποιος καλά, οι διωγμοί τελειώσανε γιατί αυτοί κατά κάποιο τρόπο συνέχισαν σε αυτό τον ίδιο τρόπο ζωής. Επομένως θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Ίσως δηλαδή ένα μικρό ποσοστό να κρατήσουμε για αυτή τη θεωρία. Η δεύτερη θεωρία αποτελεί ένα μέσο αντίδρασης όπως είπαμε στην εκοσμίκευση της χριστιανικής ζωής που παρατηρείται στο τέλος των διωγμών όταν δηλαδή ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως επίσημη θρησκεία και βλέπουμε αναγνώρισαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ορισμένα κοσμικά στοιχεία, στοιχεία δηλαδή της διοίκησης, της καθημερινότητας άρχισαν να εισάγονται στον χριστιανισμό και να διαφθείρουν κατά κάποιο τρόπο ίσως την πνευματικότητα που ήθελαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο σαν αντίδραση φεύγουν προς την έρημο για να προσευχηθούν και να ασκηθούν καλύτερα. Η τρίτη θεωρία σχετίζεται με το θέμα της οικονομικής κατάστασης και μιας κοινωνικής κρίσης όπου εξαιτίας της φτώχειας, των φόρων, διάφορων άλλων οικονομικών προβλημάτων, οικονομικής κρίσης στο κράτος είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αναζητήσουν την φυγή όπου θα μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς να αναγκάζονται να πληρώνουν ή να συμμετέχουν σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Και η τέταρτη θεωρία
είναι λίγο κοντά με την δεύτερη, σχετίζεται με το θέμα της θεσμοποίησης της Εκκλησίας. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή αναζητούν μια πνευματικότητα και μια όχι τόσο διοικητική κατά κάποιο τρόπο μέρημνα, δηλαδή στοιχεία όπως είπαμε της κοσμικής διάστασης εισάγονται μες στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό και για να ζητήσουν μια πιο χαρισματική ζωή επιλέγουν την φυγή και την άσκηση στην έρημο. Ιστορικά να πούμε τώρα, το πρώτο σύστημα κατά κάποιο τρόπο, ο αναχωρητικός μοναχισμός, συνδέεται με τον Μέγα Αντώνιο που θεωρείται κατά κάποιο τρόπο στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν ο πατέρας του αναχωρητισμού, όπου κάποιος άνθρωπος, είπαμε, αναχωρεί από τον αστικό ιστό για να ζήσει ένα μεγάλο διάστημα της ζωής του στην απομόνωση με προσευχή, νηστεία και άσκηση. Οι πρώτοι αναχωρητές, οι ερημίτες, μεταβαίνουν κυρίως στην κοιλάδα του Νείλου και σιγά σιγά, επειδή αυξήθηκαν οι οπαδοί αυτής της τάσης, δημιουργούνται ομάδες ερημητήρια, παρέα δηλαδή με κάποιους ηγέτες κατά κάποιο τρόπο αυτής της τάσης που μπορούν να τους καθοδηγήσουν και διαμορφώνουν αυτή την νέα μορφή διαβίωσης. Αυτά τα συστήματα, τα ερημητήρια, παίρνουν την ονομασία Λαύρα, όπου η Λαύρα είναι μια μονή με ένα πιο χαλαρό σύστημα ζωής σε αυτό το κοινόβιο και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το πρώτο στάδιο, το πρώτο επίπεδο που μας οδηγεί στο δεύτερο σύστημα, δηλαδή στον κοινοβιακό μοναχισμό. Πατέρας ιδρυτής κατά κάποιο τρόπο του κοινοβιακού μοναχισμού είναι ένας άλλος Αιγύπτιος, ο νεότερος του Μεγάλου Αντωνίου, ο Παχώμιος. Εκείνος οργανώνει ουσιαστικά ένα κοινόβιο σαν μια κοινότητα η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες και απαιτεί την κοινή συμμετοχή όλων των μελών σε αυτής της κοινότητας στην ζωή, στην παραγωγή αγαθών για την επιβίωση της κοινότητας, οπότε απαιτείται και η χειρονακτική εργασία, η καλλιέργεια της γης και βέβαια βασική αρχή είναι η υπακοή σε έναν γέροντα, σε έναν ηγούμενο ο οποίος είναι ο αρχηγός κατά κάποιο τρόπο αυτής της κοινότητας. Βέβαια όλα αυτά τα συστήματα πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, στην Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Μικρά Ασία, περίχωρα της Ιερουσαλήμ ιδρύονται λαύρες. Πιο ονομαστή είναι η Λαύρα του Αγίου Σάβα που οικοδομήθηκε στα χρόνια του Ιουστινιανού, ενώ στη Συρία που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για τον μοναχισμό, βλέπουμε ότι από τον 5ο αιώνα και μετά αναπτύσσονται ακραίες μορφές ασκητισμού, όπως οι στυλίτες, αυτοί που διαμένουν δηλαδή στα δέντρα, πάνω στα δέντρα, ή κάθονται σε έναν στήλο. Επίσης στην Μικρά Ασία έχουμε ανάπτυξη του μοναχισμού. Μάλιστα η μεγαλύτερη προσωπικότητα είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος συντάσσει συγκεκριμένους κανόνες και οργανώνει καλύτερα αυτό το σύστημα, το κοινοβιακό, και μάλιστα διαμορφώνεται και ένας τρόπος συμβίωσης και συμφιλίωσης κατά κάποιο τρόπο του μοναστικού αυτού συστήματος εντός πόλεων. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι συλλογικά από την Εκκλησία οι κανόνες για τον κοινοβιακό μοναχισμό και γενικότερα για τον μοναχικό βίο διαμορφώνεται κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο του 451. Εκεί μάλιστα καθορίζονται και ποιος έχει θέμα ρύθμισης των κανόνων και του τρόπου ζωής ενός μοναστηριού, δηλαδή ποια είναι η δικαιοδοσία του ηγούμενου και ποια είναι η δικαιοδοσία του επισκόπου. Ο επίσκοπος είναι αυτός που δίνει άδεια για την ίδρυση νέων μοναστηριών. Και αφού θεσπίστηκαν όλοι αυτοί οι κανόνες,
σιγά σιγά διαδόθηκε αυτό το σύστημα και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας και σε νέες χώρες οι οποίες διδάχτηκαν τον χριστιανισμό μέσα από τις ιεραποστολές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα δικά μας τώρα στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο μοναχισμός με ανδρικά και γυναικεία μοναστήρια, περίπου αριθμούνται σε 230 στην επικράτεια της χώρας. Βέβαια υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση και αυτό είναι το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί ένα αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, βρίσκεται στην Χερσόνησο Άφο της Χαλκιδικής και περιλαμβάνει 20 μονές, διάφορα εξαρτήματα όπως καθίσματα, κελιά και διάφορες άλλες υπηρεσίες, χαρακτηρίζεται σαν αυτόνομη μοναστική πολιτεία, ενώ από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι μαρτυρούνται μοναχοί στο Άγιο Όρος από την σύνοδο του 843, όπου έχουμε και την πλήρη πλέον αποκατάσταση των εικόνων, ενώ το όνομα Άγιο Όρος καταγράφεται περίπου στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα. Εδώ βλέπουμε ένα χρυσόβολο έγγραφο του αυτοκράτορα Αλέξιου του πρώτου του Κομνηνού προς την Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας το 1144, μαρτυρεί τη νέα αυτή ονομασία. Και εδώ πέρα μπορούμε να δείξουμε και έναν χάρτη όπου υπάρχουν οι 20 μονές, πότε έχουν ιδρυθεί, σε ποιο σημείο βρίσκονται. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει βουλγαρικό μοναστήρι Ιερά Μονή Ζωγράφου και το ρώσικο Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος και βρίσκονται, μπορεί να είναι αυτοδιοίκητο κράτος, αλλά βρίσκονται, ανήκει το Άγιο Όρος υπό την εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Αυτές περιληπτικά ήταν κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες για την ιστορική διαμόρφωση και ανάπτυξη του μοναχισμού από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.